Φίλιππος ο Δημητρίου επίσης ένας από τους γνωστούς ποδοσφαιριστές, τις μορφές, τις φυσιογνωμίες εκείνης της μεγάλης Ομόνιας. Θα ήθελα να μας μεταφέρεις έτσι, τα δικά σου τα μηνύματα για αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, καθώς δεν θα ήθελα να σταθούμε και πολύ στη δική σας την καριέρα. Είναι γνωστή σε όλους τους Ομονιάτες. Οποιοδήποτε Ομονιάτης ανοίξει το τελευταίο περιοδικό που θα βγει από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι σήμερα, σίγουρα θα δει τις φυσιογνωμίες τις δικές σας από τα ρετρό και από τις συνεντεύξεις οι οποίες γίνονται. Φίλιππε. Έχεις δίκιο, απλώς και σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε εδώ δεν είμαστε για να μιλούμε για το τι και εκεί είμαστε. Μιλούμε για να σώσουμε την Ομόνια και δεν βλέπω κανέναν άλλο λόγο να μην υπάρχει Ομόνια. Πρέπει όλοι να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, μικρή ή μεγάλη, για να σώσουμε αυτό το οικοδόμιο που λέγεται Ομόνια, την ιδέα που λέγεται Ομόνια. Πρέπει και είναι καθήκον όλων μας και είμαστε πάντα δίπλα στην ομάδα και ό,τι χρειαστεί και από όποιον πόστο και ό,τι ζητήσει το σωματείο, η Ομόνια, να είμαστε δίπλα τους. Έχεις φέρει και ένα μετάλλιο για τον πληστηριασμό. Θα ήθελα έτσι να μας πεις γιόλο γιατί τι είναι αυτό το μετάλλιο, από ποιο πρωτάθλημα. Το 81-82, αν δεν κάνω λάθος, ή 82-83. Ήταν τις πολύ καλές εποχές της Ομόνιας, όμως και τις δύσκολες εποχές ή κάποιες άλλες καταστάσεις που υπήρχαν τον καιρό. Πρόεδρος ήταν ο κύριος Κωνσταντινίδης που ήταν εδώ πριν από λίγο. Ναι. Πάση περιπτώσει, με όλη μου την καρδιά, τη χαρά, το διάθεσα για να ανισχυθεί έστω είναι το κάτι για την Ομόνια.